κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αυλή των Χρωμάτων. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μαζί ως την πανέμορφη Ικαρία, σε αυτό το ξεχωριστό νησί, με τους ξεχωριστούς ανθρώπους και τις ξεχωριστές συνήθειες. Είναι μαζί μας ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη, αλλά και πολύ εκλεκτοί καλεσμένοι που θα συστηθούμε λίγο αργότερα. Νίκο, να αρχίσουμε μουσικά, να ζεσταθούμε. Βεβαίως. Πού θα πάμε, με τι θα ξεκινήσουμε? Θα παίξουμε ένα παραδοσιακό κομμάτι της Ικαρίας. Ένα παραδοσιακό κομμάτι που είναι, δεν χορεύεται βασικά, είναι τραγούδι της τάβλας, το οποίο τα στιχάκια είναι σαν τις ρίβες της Κρητικές, με διάφορα πενέματα και κατά κύριο λόγο στο Μπράμνιο Ίνο, στο κρασί της Ικαρίας. Έτσι, αφορμές λοιπόν για μια ωραία συζήτηση, ας ξεκινήσει το γλέντι και αυτό το υπέροχο αφιέρωμα στο νησί της Ικαρίας. Θεός βρε τι πολύχρονη την αβελοκουτσούρα που κάνει το γλυκό κρασί και τα ξεχνάμε όλα. Όρτσα μια κελά και δυο σου λέω, μη με τυραννείς και πλέω. Παλιά κατά βολάδα, κρασάκι που μας κέρναγες όλη την εβδομάδα. Έλα, έλα, παίρνικα μου στα καλά για τα δικά μου. Έλα, έλα που σου λέω, μη με τυραννείς και κλαίω. Θα ρίσκε του στο ποτήρι καριώτες το πατήσασαι μέσα στο πατήτηρι. Έλα, έλα που σου λέω, μη με τυραννείς και κλαίω. Έλα, έλα με τα μένα, να περνάς χαριτωμένα. Έχω τραγούδια να σας πω, ένα σαρκιωμάτο. Μα εξεκολώθη το σακί και πέσαν όλα κάτω. Πόντσα μια κελά
και δυο. Σου λέω μη με τυραννείς και κλαίω. Νομίζω από την πρώτη στιγμή το τραγούδι αυτό έδωσε το στίγμα του νησιού. Μίλησε για το κρασί και για τις μαυρομάτες. Να συστήσω την παρέα μας όμως εδώ, τους εκλεκτούς καλεσμένους που ήρθανε με πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε όλους. Είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ένας έκλειτος επιστήμονας, αλλά που έχει ταξιδέψει την Ικαρία πολύ μακριά μέσα από μελέτες ιατρικές και εμπεριστατωμένες. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Γιάννης ο Αϊβάζης, φίλος, αγαπημένος, από πολύ παλιά. Και αν δεν είναι Ικαριώτης, Ικαριώτης είναι. Όχι, Ικαριώτης είμαι. Ικαριώτης λέω, έχω μεγαλώσει στην Ικαρία, η κόρη μου μεγαλώνει στην Ικαρία, η οικογένειά μου στην Ικαρία. Και συγκεκριμένα στο πιο ωραίο μέρος της Ικαρίας, στο Καρκινάγρι. Αρχίζουν τώρα οι αντιπαλότητες. Λοιπόν, αλλά Ικαριώτης λέγομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να είμαι εδώ απέναντι σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Και στον Νίκο, βέβαια, που με τον Νίκο έχουμε μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν, ο Γιώργος Ολικουρόπουλος, φίλος της εκπομπής, διευθυντής αθλητικής ενημέρωσης της ΕΡΤ, από τη μητέρα κρατάει η καταγωγή από την Ικαρία, από την όμορφη Ικαρία. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Το επίδετο της μητέρας μου είναι κλασικό ικαριώτικο επίδετο, το ξέρουν όλοι, κόκκυλα, από τη βορειοδυτική Ικαρία, τις Δράχες. Με τον Νίκο το Φάκαρο, μάλιστα, είμαστε εκεί συντοπίτες. Και βρισκόμαστε στο περίφημο χωριό Χριστός Δραχών που έχει γίνει τόσο πολύ αναφορά για τον Χριστό. Είναι διάσημο νομίζω για αυτό το χωριό. Έχω την ευλογία, εγώ να έχω δύο νησιωτικές καταγωγές. Ο πατέρας μου από Νάξο και νομίζω καμιά φορά μου κατάγανε λίγο μούτρα οι Ναξιώτες που μεγαλώνοντας έτσι λίγο μπατάρισα προς την Ικαρία και πήγαινα πιο πολύ και θα τα πούμε τι ιδιαίτερο έχει αυτό το νησί. Μάλιστα. Είναι κοντά μας και ο Λεωνίδας Βαρδαρός, σκηνοθέτης. Συνεργάτης της ΕΡΤ πολλά χρόνια, μέσα από τις δουλειές του έχει αναδείξει τη γενέτειρά του, την Ικαρία. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ασχολείστε με την πατρίδα μου, γιατί και εγώ την αγαπώ πολύ και συνέχεια ασχολούμαι με όλες τις εκδηλώσεις της και έχω καταγράψει τα γλέντια μας και πολλές άλλες δραστηριότητες, γιατί έχουμε και μια αγωνιστική παράδοση οι Ικαριώτες. Βέβαια, είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα αυτό. Yeah. Δίπλα σας είναι η ενοπαραγωγός. Δεν μπορούσε να λείπει μια ενοπαραγωγός από αυτή την εκπομπή. Καλωσορίζουμε τη Δόμηνα Τσαντήρη. Μας έφερε σας και τον ευχαριστώ. Ωραίο Ικαριώτικο. Στην υγειά σας. Στην υγειά πολύ. Όλου του κόσμου. Στην υγειά σας. Να έχουμε υγεία και χαρά. Yeah. Κρατάμε και τις παραδόσεις, έτσι δεν είναι. Δίπλα της η Μοσχούλα Ατσιδάφτη, ηθοποιός, Ικαριώτισσα. Καλώς ήρθες, Μοσχούλα, στην παρέα μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Μου λέγει η Μοσχούλα ότι έχει καιρό να πάει στο νησί και συγκινήθηκε με το που άκουσε την πρόβα ήχου, γιατί με έναν τρόπο φέραμε το νησί εδώ, στο πλατό της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ικαριωτών Περάματος, ο Βασίλης Μαματάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαματά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της Καριώτικης Παροικίας στο Πέραμα και όχι μόνο. Εκπροσωπώ το Σύλλογο των Ικαριωτών Περάματος και Γύρω Δήμων Ίκαρος. Όμως εδώ είμαι και σαν φίλος του Νίκου. Νίκο, εμείς τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά στο πανηγύρι στο Πέραμα. Πιστεύω ότι θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά, γιατί σιγά σιγά βραδιάζει. Έτσι κι αλλιώς το βιολί μας μεταφέρει στις βραδινές, στα βραδινά πανηγύρια και ημερήσια. Και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Ωραία. Δίπλα σας είναι ο Βαγγέλης Ταράσης, φίλος, καρδιακός και κουμπάρος. Βέβαια. Του Νίκου, όπου μαζί ξεκίνησαν αυτή τη διαδρομή στα μουσικά πράγματα της χώρας, στην παράδοση. Είναι πολύ ωραία και συγκινητική η φιλία σας από το στρατό. Λένε ότι οι καλύτερες ιστορίες ξεκινάνε από το στρατό και κάπως έτσι ξεκίνησε και η φιλία μας με τον Νίκο. Οπότε έρχομαι και σαν φίλος αλλά και σαν μέρος όλου αυτού που έχει φτιαχτεί όλα αυτά τα χρόνια και σαν εκπρόσωπος ίσως όλων αυτών που αγάπησαν την Ικαρία, γιατί δεν είμαι από την Ικαρία, αλλά αγαπήσαμε την Ικαρία εξαιτίας του Νίκου. Ήταν η αφορμή για να αγαπήσουμε την Ικαρία και να ερχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει φανατικούς θαυμαστές. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν κατάγονται από εκεί.
αλλά την επιλέγουν. Όπως ένας από αυτούς είναι και ο Ανδρέας ο Φαλιρέας, που πήγε γαμπρός στην Ικαρία και την ερωτεύτηκε. Εκτός από τη γυναίκα του, ερωτεύτηκε και το νησί της. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και τον Νίκο. Είμαστε πολύ φίλοι με τον Νίκο. Εγώ πήγα το 93 πρώτη φορά, πήγε ο κολλητός μου εκεί πέρα γιατί κατάγεται από εκεί. Ξαναπήγα το 94, εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου, συνέχισα να πηγαίνω, κάποια στιγμή παντρευτήκαμε και πλέον είμαι γαμπρός, ας πούμε, στην Ικαρία. Θέλω να διαφωνήσω με τον Γιάννη, παρόλο οι αεξίδες και οι δύο, το ωραιότερο χωριό είναι ο Μαγκανίτης. Είναι γνωστή κόντρα από, για τους παλιότερους, όσους ξέρουν από τα παλιά χρόνια. Εγώ μιλάω σαν ομορφιά, σαν το ωραίο χωριό είναι ο Μαγκανίτης. Που ξέρεις ότι τα δύο αυτά χωριά είχαν μια αντιπαλότητα γιατί κλέβανε ένα στη γυναίκα του αλλού, βέβαια. Έτσι δεν γινόταν συνήθως και από τότε κρατάει μια κόντρα πολύ μεγάλη. Αλλά όπως και να έχει, η Ικαρία είτε είναι από τις Ράχες μέχρι τον Αρμενιστή και από τον Αρμενιστή μέχρι τον Εύδυλο, είναι υπέροχη. Και... απλά ξέρετε, αν κάποια στιγμή με δούνε, θα μου πούνε καλά. Εσύ δεν είπες κάτι για το Μαγκανίτη. Αυτά ξεκινούν από τα ομιλικά έπι, το έχουμε οι Έλληνες. Έχουμε τις τοπικές μας μικρές έρηδες, αλλά στα δύσκολα είμαστε ενωμένοι, κάτι που ξέρουν πολύ καλά και οι Ικαριώτες. Λοιπόν, Νίκο μου, πού θα πάμε, χρυσή παρηγοριά μου, όλο αυτό το νησί είναι μια χρυσή παρηγοριά για την Ελλάδα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι επηρεασμένο από τη Μικρά Ασία. Πάμε να το παίξουμε και να χορέψουν και τα παιδιά. Επ' ευκαιρίας μπορούμε να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χορευτικό Σύλλογο Παραδοσιακή Δρόμη και ιδιαίτερα τον δάσκαλο Θανάση Λάκα που έκανε όλη αυτή την προσπάθεια και είναι εδώ μαζί μας τα παιδιά για να μας χορέψουν και να μας μοιήσουν στο γλέντι. Πάμε. Χρυσή παρηγοριά μου είναι το κρασάκι μου. Η χρυσή παρηγοριά μου είναι το κρασάκι μου. Με αυτό διασκεδάζω το μεράκι μου. Με αυτό διασκεδάζω το μεράκι μου. Κακός που είναι ο κόσμος αχ μανούλα μου. Τι κακός που είναι ο κόσμος αχ μανούλα μου. Τι τους μέλη κι αν ξοδιάζω τη σακούλα μου. Τι τους μέλη κι αν ξοδιάζω τη σακούλα μου. Κόκκινα μουρά πανάκια φύλλα πράσινα. Κόκκινα μουρά πανάκια φύλλα πράσινα. Στην υγεία της παρέας κι οξοβάσανα. Ας το πιούμε το κρασάκι κι οξοβάσανα. Ένα υπέροχο τραγούδι, πάλι το κρασί επίκεντρο και μου δίνει την ωραιότερη πάσα να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Στεφανάδη, κάνατε αυτή την περίφημη έρευνα για τη μακροζωία, δημοσιεύθηκε σε όλο τον κόσμο, έκανε μεγάλη αίσθηση. Τι είναι λοιπόν αυτά τα κομβικά σημεία που ξεχωρίζουν την καθημερινότητα των Ικαριωτών? Πράγματι είναι το νησί της μακροζωίας και αυτό δεν το επινοήσαμε εμείς, αυτό έχει καταγραφεί διεθνώς. Μέσα στις 5 περιοχές της Ιφιλίου με τους μακροβιότερους κατοίκους. Και τι εννοούμε μακροβιότερος? Ότι είναι δεκαπλάσιος ο αριθμός των υπερ-υπερηλίκων από την άλλη χώρα, την Ελλάδα και τις άλλες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου. Η μελέτη αυτή που έγινε, όπως είπατε πολύ σωστά, η οποία συνεχίζεται, η μελέτη Ικαρία, έχει δημοσιευθεί σε όλα τα μεγάλα περιοδικά του κόσμου. Και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες που κάνουν αυτή το νησί να είναι ιδιαίτερο. Γιατί ξέρετε ότι όλη η προσπάθεια της ιατρικής είναι να ζήσει κανείς καλά και πολύ. Και με την ποιότητα ζωής. Έτσι όπως το λέτε είναι.
Και φαίνεται στην Ικαρία αυτό συμβαίνει, γιατί δεν είναι μόνο μακρόβιοι. Το ξέρουν όλοι εδώ οι συνομιλητές μας. Είναι ζουνε και καλά. Και βέβαια δεν είναι ένας παράγων, μέχρι τώρα τα στοιχεία μας λένε. Είναι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή είναι η διατροφή, οι συνήθειες, η συντροφικότητα. Βέβαια είναι και τα γονίδια πίσω από όλα από αυτά. Θα μου πείτε, καλά, η Ικαρία μόνο έχει γονίδια που προάγουν τη μακροβιότητα. Πιθανόν, ξέρετε, εκεί λειτουργήσε η φυσική επιλογή. Τι σημαίνει αυτό? Ένα απομονωμένο μέρος, το οποίο ήταν τελείως απομακρυσμένο από τα κέντρα τα μεγάλα που προσέφεραν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Εκεί οι ασθενείς οργανισμοί κατέρευσαν, πέθαναν και έμειναν τα ισχυρά γονίδια. Δυστυχώς είναι αυτός ο νόμος φύσης. Ναι, αλλά είπα για τη φυσιοτροφικότητα κάτι και πρέπει να τονίσω εδώ την τεράστια συμβολή του κυρίου Βαρδαρού, που το περιγράφει, ξέρετε, συντροφικότητα και συλλογικότητα στην Ικαρία είναι κάτι το μοναδικό. Αυτό το ζει κανείς στα πανηγύρια, το ζει σε όλες τις δύσκολες τις εκφράσεις της ζωής. Και βέβαια με το ούλη μη σε φέντη μπορεί να μας το πει ο κύριος Βαρδαρός από την τουρκοκρατία, τι σημαίνει όλοι μαζί να έχουν μια συλλογική συνείδηση, η οποία λειτουργήσε και πολιτικά, το θέλετε. Λειτουργήσε αυτό που είπε ο κύριος Βαρδαρός, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα στο θέμα της αντιμετώπισης, ναι, των πολιτικών πραγμάτων. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς, αγαπημένο μου σκηνοθέτη, πώς γίνεται λοιπόν ένα τόσο φτωχό μέρος παρόλα αυτά να καταγράφεται μια ευδαιμονία, ενώ λείπει η ύλη και σε παλιότερες εποχές μιλάμε για μεγάλη φτώχεια, για δύσκολη διαβίωση. Μια κυρία που έχω καταγράψει τη μνήμη, την Καριώτικη, σε αυτό το ντοκιματέρ που είχα κάνει για τους Ζευκαλίδες, που συχνά το βάζει η τηλεόραση και παίζεται, λέει, τότε είμαστε φτωχοί, αλλά είμαστε ευτυχισμένοι, χαιρόμαστε, γλεντούσαμε. Και ένας από τους λόγους που είχαμε αυτή την ευτυχία είναι ότι δεν υπήρχαν αντιθέσεις που λέμε σήμερα κοινωνικές τόσο έντονες. Όλοι ήταν φτωχοί άνθρωποι. Καλλιεργούσαν το χωράφι τους και από αυτό ζούσανε. Και έτσι δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις μεγάλες. Και αυτό έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και μάλιστα την περίοδο που ήρθαν οι εξόριστοι στο νησί μας και έχουν περιγράψει πόσο ανθρώπινα τους φερθήκαμε, ανοίξαμε τα σπίτια μας, ανοίξαμε τις καρδιές μας και... Είναι αμίμητη προσφορά των Ικαριωτών. Και τους δώσαμε από αυτό που δεν είχαμε. Αλλά ειδικά τα γλέντια, θέλω να μείνω στα γλέντια μας και θέλω να πω για το νεότερο της γενιάς, το βιολιτζίδο, τον Νίκο το Φάκαρο, που είναι από τους πιο δυναμικούς. Είχα την τύχη να καταγράψω τρεις γενιές. Το Τσεπέρκα που το ξέρει ο κύριος Στεφανάδης και το Βατούιο και τον ενδιάμεσο, που μια και είμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε για γλέντια, πρέπει να του ευχηθούμε καλή ανάρρωση. Το Μπούλι, όπως τον ξέρουμε στην Ικαριά, τον ξέρουμε Σκάτζακα. Ο οποίος του έτυχε ένα ατύχημα και μας έχει λείψει τα δύο τελευταία χρόνια από τα πανηγύρια. Και του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να είναι σύντομα κοντά μας πάλι στα πανηγύρια. Γιατί αυτά τα πανηγύρια τα Καριώτικα που προσπάθησα να τα καταγράψω είναι αυτά που έδιναν ζωή και δίνουν ακόμα ζωή, επειδή είμαστε ξεχασμένοι. Από αυτά οι άνθρωποι φτιάξανε τα χρήματα που βγάζαν τα σχολιά τους, τους δρόμους τους, το νερό τους, το φέρανε κοντά. Αυτό τώρα είναι τόσο σημαντικό που λέτε, δηλαδή όλη η κοινότητα διοργανώνει το πανηγύρι, αλλά για ένα σκοπό, για να ωφεληθεί πάλι η κοινότητα. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Αυτό και η αυτοδιαχείριση επίσης, έτσι. Όπως το λέτε. Και πολύ σημαντικό είναι ότι περνάει και από γενιά σε γενιά. Ναι. Δηλαδή βλέπεις τα παιδιά ακόμα και τώρα, ότι από πολύ μικρά μπαίνουν μέσα σε αυτό το λειτουργήμα για την κοινότητα. Έτσι, και είναι και πολύ συγκινητικό να περνάει από χέρι σε χέρι αυτή η παράδοση, η οποία γίνεται για ένα σκοπό. Δεν έχουν ξεχάσει δηλαδή το σκοπό τους από τα παλιά χρόνια. Αυτό που λέει ο Γιάννης, να προσθέσω ότι αν πας σε πανηγύρια Καριώτικα, βλέπεις τα καριωτάκια όπως τα λένε εκεί, τα πιτσιρικάκια, τα οποία είναι οι πιο φανατικοί
του χορού, δηλαδή με το που μπει ο Καριώτικος αλλά και όλο το πανηγύρι, θα πεταχτούν όλα τα 18χρονα, τα 20χρονα. Είναι, από, έχουν τρομερή αγάπη για το μέρος τους ακριβώς. Και επειδή είναι και, θεωρώ ότι είναι και ομορφόπαιδα στην Ικαρία και τα κορίτσια και τα γόρια είναι όμορφα, είναι μια ωραία φυλή οι Καριώτες. Αυτό βλέπεις, ναι, στο πανηγύρι, στο πανηγύρι μια καταπληκτική εικόνα και πολύ ζωντάνια και πολύ νεανικότητα. Μπήκαν τόσα ζητήματα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να συμπληρώσω κάτι. Να συμπληρώσετε, βέβαια. Λέω σε αυτά, στη συλλογικότητα και συντροφικότητα, πρέπει να προσθέσει κανείς και τη μοναδική διαχείριση του χρόνου που γίνεται στην Ικαρία. Και αυτό ίσως είναι ένα στοιχείο που προάγει στη μακροζωία. Δηλαδή αυτό που περιγράφουν, ότι θα ξυπνήσει όποτε το βιολογικό, ναι, του ρολόι το καθορίσει, θα ανοίξει το μαγαζί, ειδικά στα χωριά Ζεράχης επάνω. Δηλαδή ο χρόνος είναι ένα μέγεθος το οποίο. Μεταβλητό. Άλλο είναι στη γη, άλλο στο διάστημα. Εάν κανείς, να το πω απλά, τρέχει γρήγορα, θα φτάσει πιο γρήγορα στο, ναι, στο θάνατο που είναι. Ο μεσημεριανός ύπνος. Όπως το λέτε, σχέση τα μεσημεριανά. Όλα αυτά. Μια αγώνιμη συνήθεια στην Ελλάδα, αλλά το χάσαμε. Έτσι, όλα αυτά συνδέονται με τη μακροζωία. Και έχουν καταγραφεί στατιστικά και έχουν αποδειχθεί από αυτά. Λοιπόν, ανοίξαμε πάρα πολλά ζητήματα. Νίκο μου όμως, θα συνεχίσουμε μουσικά, θα τα πούμε και για τα πανηγύρια και για το πώς βρέθηκες αυτή τη στιγμή να σηκώνεις ένα πολύ μεγάλο βάρος αλλά και χαρά τη συνέχεια στην παράδοσή μας. Τι θα ακούσουμε? Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε καταρχήν ένα κομμάτι που το έχουμε κάνει επανεκτέλεση. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζουμε που λέγεται Αγαπημένα τραγούδια της Τεριάς και της Θάλασσας. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κύρου, ο Μανόλαρος, και μετά θα ακολουθήσουν και διάφορα άλλα κομμάτια που παίζονται κατά κόρον στα πανηγύρια της Ικαρίας και στα Ικαριώτικα γλέντια. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μανόλαρε, Μανόλαρε, πριν
γυρίζουν. Άσπρα ποδάρια, ποδάρια που δαγώ καλέ μου. Άσπρα ποδάρια, ποδάρια που δαγώ. Τη σταμνά να γεμίσει. Ήθελα να μουν στο χωριό με κρύο και με χιόνια.
στο σπίτι μου το πατρικό που έχω να πάω χρόνια. Να ψήνω τυρακό με όταν θα πέφτει χιόνι, να πίνω και να τραγουδώ μαζί με τσιγιτόνι. Και κύριοι, εδώ έχει ανάψει η συζήτηση. Έχουν μπει πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι. Ερωτήσεις: τι γίνεται με το ικαριώτικο νερό, τι γίνεται με αυτόν τον χορό, ιστορίες όπως του Σταμάτη που το, ναι, όλοι ρε, τον είχαν για να φεύγει για τον άλλο κόσμο, αλλά αυτός έζησε δεκαετίες στο νησί της Ικαρίας. Δεν θα τα πούμε όμως τώρα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, γιατί το επόμενο μέρος ξεκινάει ο ικαριώτικος. Αυτός ο χορός που ξεσηκώνει τα πλήθη. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στην Αυλή των Χρωμάτων, δεύτερο μέρος. Έχουμε ήδη ζεσταθεί. Νίκο, θέλω να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ένα μικρό παιδί πήγαινε στα πανηγύρια του χωριού σου. Άκουσε το βιολί. Σε μαγνήτησε. Όλα ξεκίνησαν. Έμαθες μόνος σου. Από ένα δώρο που σου έφερε η γιαγιά, έφερε το όργανο. Μπράβο, ναι. Πες μας αυτή την ωραία ιστορία. Μεγάλωσα και κατάγομαι από την Ικαρία, από τις ράχες, από το Χριστό Ραχών Ικαρίας. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το βιολί και με την παραδοσιακή μουσική το 1990. Πηγαίνοντας στην αρχή στα πανηγύρια και παρακολουθώντας από την αρχή πως... Τους παλιούς. Τους παλιούς, ναι, πως στείνανε τα μηχανήματά τους από την αρχή μέχρι που άρχισε το γλέντι και καθόμουν εκεί δίπλα και τους παρακολουθούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ και έμενα όρθιος για πάρα πολλή ώρα και τους, δεν ξέρω, παρακολουθούσα εκεί. Και μου αρέσει που έφερε το βιολί, το δώρο η γιαγιά, αλλά δεν υπήρχε δάσκαλος για να μάθεις, οπότε είσαι ουσιαστικά τα πρώτα σου βήματα αυτοδίδακτος πριν πας στο οδείο. Ναι, υπήρχε ένα... Και σου λέγει η μητέρα, φύγε, αγόρι μου. Πήγαινε πιο πέρα να κάνεις πρόβα. Πήγαινε, όταν κάποιος ξεκινάει να παίζει μουσική και πόσο μάλλον ένα πολύ δύσκολο όργανο που είναι το βιολί, στην αρχή βγάζει περίεργους ήχους. Και όσο να είναι, η μητέρα μου έλεγε να πηγαίνω να μελετάω στο γήπεδο του μπάσκετ που θα ήμουν μόνος μου. Οπότε πήγαινα εκεί πέρα και μελετούσα όση ώρα ήθελα. Θα ήθελα να πω για έναν κύριο που δεν ζει πια
μάλλον δύο κυρίω που δεν ζουν πια, που με βοηθήσανε στα πρώτα μου βήματα. Πρώτα απ' όλα το κύριο Καραγιαννάκη Νίκο ή Μικέ, ο οποίος είναι ένας από τους παλιούς μας λαϊκούς βιολάτορες του νησιού, κυρίως της Βόρειας Καρίας, ο οποίος όταν η γιαγιά μου μου έφερε αυτό το πολύ όμορφο δώρο, εκείνο μου το πρωτοκούρδισε και μου έδειξε εκεί 2-3 βασικά πραγματάκια. Και μετά είχα την τιμή να διδαχτώ από έναν μουσικό, ο οποίος δεν ζει δυστυχώς, τον Περικλήτο Χαρβά, ο οποίος βασικά δεν ήξερε από βιολί, ήξερε από μουσική και μου βοήθησε στο θεωρητικό μέρος της μουσικής, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο που τους θυμάσαι και έτσι πρέπει. Πάντα τους θυμάμαι. Γιατί ειδικά στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής είναι πολύ έντονη αυτή η μετάβαση από γενιά σε γενιά. Το πώς, ας πούμε, και εσύ, σαν τους παλιούς, ενώ είσαι ένας νέος άνθρωπος, από τα πανηγύρια που καθόσουνα. Και είναι έτσι αυτά τα ανεξήγητα. Πώς ένα παιδί τώρα, χωρίς να έχει μουσική παιδεία ή κάποιος να παίζει όργανο μέσα στο σπίτι του, τον μαγνήτησε αυτό το πράγμα και αφιερώθηκε μετά σε αυτό. Αν μπορώ να πω μετά, δυστυχώς έφυγα από την Ικαρία, γιατί με ανάγκασαν οι συνθήκες. Θέλω να διδαχτώ καλύτερα, να μάθω καλύτερα μουσική, διότι στο νησί υπήρχαν πολλές ελλείψεις και δεν μπορούσα να μάθω και αυτά που ήθελα. Οπότε ήρθα εδώ στην Αθήνα και πήγα στο Δίο Φίλιππος Νάκας, που είχα την τιμή να με διδάξει ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης βιολί. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος μου επίσημος δάσκαλος, ας το πούμε έτσι. Ναι, κοίτα, ωραία τα μοίρασες. Έρχεσαι το χειμώνα στην Αθήνα, μας φέρνεις και εμάς όλα αυτά τα υπέροχα γλέντια και τη χαρά. Το καλοκαίρι στο νησί σου και σε περιοδίες. Το καλοκαίρι επί το πλούστο, ναι, είμαστε στην Ικάρια, γιατί είμαστε αφιερωμένοι στο αγαπημένο μας νησί και στα αγαπημένα του πανηγύρια. Και εμείς με τη μουσική μας προσπαθούμε όσο γίνεται να διασώσουμε και να εξελίξουμε την παράδοσή μας. Και εδώ με τον πρόεδρο των Ικαριωτών, τον Βασίλη Μαματά, έχετε φέρει κανονικά την Ικαρία. Εννοείται. Θα σας πει και ο ίδιος, που είναι πιο κατάλληλος να σας το πει. Κάθε πρώτο Σαββάτο του Ιούνιου γίνεται το πρώτο Ικαριώτικο Πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το οποίο το διοργανώνει ο Σύλλογος Πειραματιωτών Ικαρίας και Γύρω Δήμων ο Ίκαρος. Εδώ και 18 χρόνια από το ξεκίνημα του Συλλόγου, τότε ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια, με αφορμή την αδελφοποίηση του Δήμου Ευδήλου Ικαρίας με το Δήμο Περάματος, σε συνεργασία ξεκινήσαμε το πρώτο καριώτικο πανηγύρι στο Πέραμα. Μεταφέραμε όχι στο φυσικό του περιβάλλον, αλλά στην πόλη του Περάματος, με όσο πιο αναλύωτο τρόπο, το καριώτικο πανηγύρι. Φέραμε από το νησί και καριώτικο κρέας, και καριώτικο κρασί, και καριώτικο βιολί. Επειδή λοιπόν ο κύριος Λεωνίδας έκανε μία αναφορά για τα ζεύκια και για τα γλέντια, δηλαδή τα καριώτικα, τα σημερινά πανηγύρια, και αναφέρθηκε σε οργανοπαίχτες των προηγούμενων γενιών, και εγώ στην ηλικία που είμαι έχω ζήσει και με τους Τσεπέρκα και με όλους τους άλλους Μικέ, με τον Λευτέρη, τον Σκάζακα, που έχει παίξει αρκετές φορές στα πανηγύρια και έχουμε ζήσει πολλά γλέντια και ζεύχια μαζί του. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Προσωπικά σαν Βασίλης που είμαι φίλος του, αλλά και σαν σύλλογος Ικαριωτών Περάματος, και ευχόμαστε κάποια στιγμή να τον δούμε ξανά στα πανηγύρια. Είχες και τον πατέρα σου. Λοιπόν. Είχες και λιράρι, ρε. Λοιπόν. Ξέχασα το... Δεν το ξέχασα. Στο μυαλό μου το έχω. Έχω πολλά, αλλά δεν θα υπάρχει χρόνος να πούμε πράγματα πολλά. Τα πρώτα ακούσματα λοιπόν από τα ζεύκια τα άκουσα μέσα στην αυλή του σπιτιού μου. Και μετά στα πανηγύρια χορεύαμε και γλιντάγαμε με τους άλλους τους βιολιτζίδες. Γιατί μετά επικράτησε το βιολί και όχι η λύρα στο νησί. Με την ευκαιρία λοιπόν, εκτός από τα γλέντια πανηγύρια, ο σύλλογος, το Πέραμα εκπροσωπεί ένα μεγάλο κομμάτι της παροικίας, κάνει και άλλα πράγματα, μαζί με άλλους συλλόγους του νησιού βρίσκονται σε κοινές δράσεις και με θυμοτυπικούς συλλόγους του Περάματος, βρισκόμαστε και κάνουμε δράσεις στην πόλη μας στο Πέραμα και κάνουμε κατά το δυνατό ό,τι μπορούμε ό,τι μπορείτε για τον τόπο για τον τόπο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πριν φύγουμε από τον Νίκο
Να σου πω κάτι, μια και έπιασε την ιστορία του. Αν με ρωτήσεις τι έχω να θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία, σαν ένα παιδί το οποίο έζησε στην πόλη ουσιαστικά, έτσι και ξαφνικά από μια ηλικία 13-12 χρόνων ήταν στην Ικαρία κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, θα σου πω ότι έχω να θυμάμαι μια παρέα παιδιών, τον Νίκο επάνω στις ράχες, γιατί στις ράχες ήμασταν περισσότερο, όχι στο Καρκινάγρι. Τα παιδιά το πρωί να δουλεύουν στις εκάστοτε, ξέρω εγώ, δουλειές τους. Ασχολίες, αγροτικές ασχολίες. Οι γονείς τους, είτε στο Μεζινάδικο, είτε σε κάποια καφενεία, επάνω στις ράχες, όταν οι ράχες ήταν μόνο πλάτανος, έτσι. Λοιπόν, το μεσημέρι να ακούμε το Φάκαρο να παίζει βιολί και εμείς να παίζουμε μπάσκετ, για να μαθαίνει. Μετά μουσικής μπάσκετ. Και το βράδυ, λοιπόν, το βράδυ, περιμέναμε πώς και πώς να κάτσουμε στον πλάτανο, να ήταν ο Νίκος με το βιολί του και άλλα δύο παιδιά, ένα μπουζούκι και ένα τουμπερλέκι, και να πιάνουν όλων των ειδών τις μουσικές. Όλων των ειδών, όχι μόνο την παραδοσιακή καριώτικο, το παραδοσιακό καριώτικο, και να ακούμε από ρεμπέτικα και να διασκεδάζουμε με ένα ποτηράκι κρασάκι. Νομίζω ότι είμαι ευλογημένος εγώ που μεγάλωσα και θυμάμαι μόνο αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι τον Νικόλα με το βιολί, ναι, να μας διασκεδάζει και να τραγουδάμε όλοι σαν παρέα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το ξακουσμένο και αγαπημένο Ικαριώτικο. Και μετά πρέπει να έρθω στην κυρία Τζαντίνη να πούμε και το κρασί. Βέβαια. Που πάντα είναι το απαραίτητο, έτσι, συστατικό, ναι, του γλεντιού, αλλά και της μακροζωίας και της συνήθειας των Ικαριωτών, αυτό το περίφημο κρασί. Που δεν έλειπε ποτέ από το τραπέζι των Ικαριωτών. Θα ήθελα να κάνω μια σημείωση. Θα παίξουμε πρώτα τον παλαιό Ικαριώτικο με την τζαμπουνοφυλάκα, όπως τη λέμε εμείς στην Ικαρία. Αλλιώς σε άλλα μέρη τη λένε τσαμπούνα. Και μετά θα παίξουμε τον Ικαριώτικο, τον Τωραχιώτικο, ο οποίος έχει διαφορετικά βήματα, θα το δείτε στην πορεία. Είναι ωραία αυτή η παρατήρηση να την κάνουμε κι εμείς. Πώς ήταν παλιότερα και πώς εξελίσσεται μέσα στα χρόνια. Τέλεια. Πάμε. Έτσι. Το Ραχιώτικο, ναι.
για αυτόν τον υπέροχο χώρο. Νομίζω, κύριε Στεφανάδη, ένα από τα δώρα του πολιτισμού μας είναι αυτός ο ξεχωριστός χορός που πραγματικά πανδαιμόνιο κυριάρχησε. Όλα τα πρόσωπα χαμογέλασαν, συγκινήθηκαν. Νομίζω ότι ζουν και οι καριώτες γιατί χορεύουν αυτό το συγκεκριμένο χορό. Έχετε δίκιο, είναι ένας μοναδικός χορός. Αν προσέξετε τα βήματα, είναι προσγειωμένος, δηλαδή είναι χαμηλά σε επαφή με τη γη. Και αν δείτε το στίχο, ένα από τους στίχους, πώς μιλάει για το θάνατο της, αυτή τη γη που την πατούμε, όλοι μέσα δεν αζούμε. Αυτό βγάζει το άγχος. Και τα ποσοστά κατάθλιψης στην Ικαρία του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλότερα από την υπόλοιπη χώρα και τον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι γνωστό ότι η κατάθλιψη είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση τη σύγχρονη εποχή. Την οποία βιώνουμε στις πόλεις. Δηλαδή η μοναδικότητα είναι αυτή. Δεν βλέπετε τα πετάγματα που κάνουν άλλοι χωροί. Είναι σε επαφή με το έδαφος. Οι ρίζες του Καριώτη είναι στο έδαφος, εξοικειώνεται με αυτό, από αυτό ζει και εκεί πεθαίνει και το θάβουνε και εξοικειώνεται με την ιδέα του θανάτου. Νίκο, θέλω να μας πεις τι γίνεται στα πανηγύρια. Το έχουμε ζήσει όσοι έχουμε επισκεφθεί την Ικαρία. Το έχουν δει σε τηλεοπτικά πλάνα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το αρχαίγωνο σπιράλ, αυτή η αρχή που βγαίνει από όλο τον κόσμο σε ένα χορό εκστατικό πραγματικά. Όταν ακουστεί η εισαγωγή του Ικαριώτικου, αδειάζουν όλα τα τραπέζια από τα πανηγύρια, μα όλα, και σηκώνονται όλοι επάνω να χορέψουν, είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το παρατηρήσει κανένας στα πανηγύρια της Ικαρίας και επίσης ότι είναι ένας πολύ αρχαίος χορός, όπως είπατε και εσείς, διονυσιακός και εκστατικός, και ένας λόγος που μας δίνεται και μας περισσότερη ενέργεια είναι αυτό που παίρνουμε από τον κόσμο εκείνη την ώρα και με αποκορύφωμα στην εισαγωγή, ας πούμε, που γίνεται όλο αυτό το ξεσηκωτικό η αρχή, όπως είπατε και εσείς, και μετά είμαστε πραγματικά σε άλλη... Ναι. Ο φίλος σου, ο Ανδρέας ο Φαλιρέας, λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν είναι την Ικαρία, όμως ο Ικαριώτικος σε μαγνήτησε, τον χορεύεις, έχεις βγάλει και μια φήμη χορευτή ενός εμβληματικού χορού. Τι είναι για σένα, λοιπόν, αυτός ο χώρος ο Ικαριώτικος? Να σας πω πως το αντιλαμβάνομαι εγώ έτσι, που δεν είμαι Ικαριώτης, για να μην λέμε πολλά, μια φράση μόνο. Είναι ένας χορός, μια μουσική που ανασταίνει νεκρούς. Βλέπεις δηλαδή, ας πούμε, μεγάλους ανθρώπους, δεν λέμε για την νεολαία που έχουν τρομερή ένταση. Βλέπεις μεγάλους ανθρώπους, 90-95 χρονών, με τις μαγκούρες τους, να μην μπορούν καλά-καλά να περπατήσουν. Και μόλις παίξει αυτή η δοξαριά που είπε ο Νίκος, αυτό το ξεκίνημα, να σηκώνονται και να προσπαθούν να κάνουν έστω και ένα-δύο βήματα. Και αυτό τους δίνει μεγάλη δύναμη, ας πούμε. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος που ζουν πάρα πολύ. Και σίγουρα είναι ένας χορός που σε φέρνει σε μια κατάσταση έκστασης χωρίς να χρειάζεται ούτε να έχεις πιει. Δεν ξέρω, είναι κάτι μαγικό συμβαίνει με αυτό το χορό, όπως κάτι μαγικό συμβαίνει και με το ίδιο το νησί. Θα μπορούσα να σας πω, ας πούμε, ότι τα λιμάνια της Ικαρίας έχουν μια ιδιαιτερότητα που την έχω προσέξει εγώ, δεν ξέρω αν την έχει καταλάβει κανείς άλλος. Όταν είναι να φύγει ο κόσμος, παίρνει μαζί του βίντεο, φωτογραφίες που έχει βγάλει, αναμνήσεις. Περιγραφή όμως δεν μπορεί να την πάρει μαζί του και να την πει στον κόσμο στην Αθήνα, να τους πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Για να το καταλάβει κάποιος, πρέπει να έρθει εκεί να το ζήσει. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, από το stop, που παίρνει ο καθένας, ας πούμε, ενώ δεν παίρνει εδώ στην Αθήνα, εκεί σηκώνει ένα στο χέρι, τον επέρνουν αμέσως. Έως μπορεί να σταματήσει. Που είναι ανοιχτές όλα τα σπίτια. Αυτό, πολύ απλό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και μπορεί να πει δηλαδή να φιλοξενηθεί μέσα στο σπίτι. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση καμιά φορά, ξέρει τα μέρη εκεί που είναι λίγο far west, ας πούμε, είναι ένα αυτοκίνητο σταματημένο στο δρόμο και σταματάνε τα υπόλοιπα να δουν αν έχει συμβεί κάτι. Και ο άνθρωπος απλά μπορεί να κάθεται να βγάζει μια φωτογραφία. Δηλαδή υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το νησί και ο Ικαριώτικος, όπως είπαμε, Είναι ένα μεγάλο δώρο. Είναι με μια φράση, ανασταίνει νεκρούς. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για το κρασί. Κυρία Τσαντήρη, μέσα στα τραγούδια που ήδη ακούσαμε, το κρασί επισημαίνεται. Η ιστορία του νησιού Αρχαίγωνα ξεκινάμε από το Διόνυσο. Μην ξεχνάμε ότι ο Δίας για να τον γλιτώσει εκεί τον άφησε. Δεν λείπει ποτέ από το Ικαριώτικο τραπέζι το κρασί. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το πρωί θα βρείτε στο τραπέζι Ικαριώτικο κρασί. Οι παππούδες μας
Έπιναν κρασοψυχιά την έλεγαν, για να πάρουν δύναμη και ενέργεια. Ψωμί λοιπόν, ψωμί με κρασί. Το πρωί και πρωινό. Το μεσημέρι το ίδιο και το βράδυ στα ζεύκια τους. Και στις βεγγέρες που χτύπαγαν την πόρτα χωρίς να υπάρχει κάλεσμα, χωρίς να τους περιμένουν. Έστρωναν τα πιταράκια, τα κατσικάκια τους, τα φαγητά, τα ιδιαίτερα της Ικαρίας μαζί με το κρασί και διασκέδαζαν μέχρι το πρωί. Υπάρχετε εσείς και πολλή ίνοπαραγωγή, υπάρχει αξιόλογη παραγωγή ίνου στο νησί και ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο, ναι. Αυτός ο πράμνιος ίνος που λέμε. Υπάρχουν τρία ίνοποιεία στην Ικαρία, αλλά εκτός από τα ίνοποιεία όλοι οι καριώτες φτιάχνουν το δικό τους κρασάκι στο σπίτι. Λένε όλοι, το λένε το κρασάκι μας. Τη δική τους παραγωγή. Τη δική τους παραγωγή. Έχουμε αναβιώσει τον αμπελώνα, τον παραδοσιακό του παππού με τις ποικιλίες τις τοπικές, όπως είναι το μπεγλέρι, το φωκιανό και το κούντουρο. Τρεις ποικιλίες έχουμε οι καριώτες. Αρνηθήκαμε να φέρουμε το οτιδήποτε ξενόφερτο στον τόπο μας. Δεν έχουμε βάλει καμία μα καμία άλλη ποικιλία. Φτιάχνουμε λοιπόν τριών ειδών κρασιά, τα κόκκινα, τα μπρούσκα όπως τα λέμε εμείς, τα υψηλόβαθμα, το ροζέ, το λίγο πιο ανοιχτόχρωμο και το μπεγλέρι, που είναι μια τοπική παραδοσιακή ποικιλία που καλλιεργείται μόνο στην Ικαρία το μπεγλέρι, δεν υπάρχει κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή μας ψάχνουν παντού να δοκιμάσουν τις ιδιαίτερες ποικιλίες που εμείς κρατήσαμε του τόπου μας και αρνηθήκαμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό. Χωρίς σε όλο τον κόσμο, έτσι. Χωρίς... Σε όλο τον κόσμο. Και χωρίς φάρμακα. Με βιολογικό τρόπο όλοι και με ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα είναι άνυδρα τα μπέλια μας, κυπελοειδές, δηλαδή είναι σαν χεράκι, πολύ χαμηλά, με πολύ μικρές τρεματικές αποδόσεις και έχει ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ικαρίας με ένα συνεχόμενο αεράκι και με την άβρα της θάλασσας μπορούν και επιβιώνουν με επιφανειακά ριζίδια. Δεν είναι σαν τα άλλα κλίματα που ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα που ποτίζονται και έχουν τεράστιες περιοχές. Τι φοβερό πράγμα. Άνυδρα, ναι. Που η θαλασσινή άβρα, ναι. Τους δίνει ας πούμε ζωή και μπορούν... Και με ένα συνεχόμενο μικρό αεράκι το οποίο δεν αφήνει εύκολα να αναπτυχθούν αρρώστιες και έτσι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να καλλιεργούμε βιολογικά. Οι καριώτες έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα από αυτό το κρασί που βρήκαμε από τους παππούδες μας. Παλαιότερα το έχουναν στη γη, μέσα σε πιθάρια, τα πιθάρια έχουναν μέσα στη γη. Εκεί διατηρούσαν το κρασί τους με μία πλάκα. Στη συνέχεια μπορούσαν να τραβάνε από εκεί με ένα σιφούνι, το λέγαμε. Είναι μία κολοκύθα με ένα στόμιο στην άκρη της. Έβαζαν ένα καλάμι στην άκρη της κολοκύθας, έσκυβαν στη γη και ρούφαγαν μέσα από το πιθάρι που ήταν στη γη χωμένο το κρασί και αυτό στη συνέχεια το χρησιμοποιούσαν σαν κανάτα στο τραπέζι που ήταν όλη την ημέρα στο τραπέζι αυτό και όποιος έμπαινε μέσα είχε τα ποτηράκια δίπλα σε ένα δίσκο με το σιφούνι και εκτός από το καφεδάκι είχαν και ένα κρασάκι. Ας μην είχαν διασκέδαση, ας μην είχαν οτιδήποτε. Δηλαδή είναι ένα βασικό για τη διατροφή στοιχείο, ναι. Των Ικαριωτών. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ταυτίσει τη μακροζωία με την ινοποσία των Ικαριωτών. Γιατρέ, δίκιο έχει. Ναι, πράγματι το κρασί είναι βασικό στοιχείο της διατροφής των Ικαριωτών. Και αυτό που είδαμε εμείς ότι... Δύο ποτήρια κρασί την ημέρα, μικρή κατανάλωση, συνδέεται άμεσα με τη μακροζωία. Δηλαδή το να ξεπεράσει κανείς τα 90 έτη. Και περιέγραψε πολύ ωραία η κυρία Τσαντήρη όλη αυτή την παραγωγή, όλο αυτό το πάθος που δίδεται για να φτιαχτεί αυτό το κρασί. Που αρχίζει η ιστορία του από τον Διόνυσο, όπως είπατε, και από τον Όμηρο. Εγώ προσδοκώ σε μια εποχή που θα υπάρχει σε όλο τον κόσμο το κρασί της μακροζωίας, που θα είναι κατοχυρωμένο για την Ικαρία. Το έχουμε πει στους δημάρχους, αυτά κάποτε θα γίνει. Όπως και με άλλα προϊόντα. Ήδη μας ψάχνουν για να μας δοκιμάσουν. Ναι. Έρχονται πολύ σπουδαία μαθήματα από την Ικαρία. Η αλληλεγγύη, η ενεργή κοινότητα,
η μεσογειακή διατροφή, οι ανθρώπινες σχέσεις, το γλέντι. Μαθήματα που λίγο τα ξεχάσαμε, αλλά οι καιροί έρχονται και τα επισημαίνουν και έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Και ο Σταμάτης δείξε τον καρκίνο. Λοιπόν, να πούμε αυτή την ωραία ιστορία του Σταμάτη, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Την είδαμε στο ντοκιμαντέρ σας, το περίφημο αυτό, η Καριώτη που ήταν στην Αμερική και ασθένησε και του είπαν έχεις πολύ λίγες ημέρες ζωής. Ο Σταμάτης αυτή την ιστορία μου την είπε πριν 40 χρόνια. Και όταν έφτιαχνα αυτό το ντοκιματέρ, λέω Σταμάτη, μπορείς να μου την ξαναπείς. Όταν την πρωτοάκουσα, έμεινα άφωνος. Και η ιστορία του Σταμάτη λοιπόν είναι η εξής, ότι οι γιατροί στην Αμερική που τα λένε έτσι και πιο ψυχρά, εκτός από αυτόν τον τρόπο που τα λέμε εμείς, κύριε Στεφανάδη, του είπαν ότι έχει 9 μήνες με 11 μήνες ζωή. Και λέει της γυναίκας του, γυναίκα, εδώ για να με θάψετε, θέλετε 12 με 14.000 δολάρια. Αν πάμε στην Ικαριά, θα δώσω 150 δολάρια στον παπά Καστανιά και θα μου κάνει μια θαυμάσια τελετή. Πήγε λοιπόν ο Σταμάτης στην Ικαριά και άρχισε να πίνει κρασί σε ένα φίλο του. Περάσαν οι 9 μήνες, περάσαν οι 11, πέρασε ο χρόνος. Ήρθαν τα 3 χρόνια, λέει η γυναίκα, να που δεν πέθανα, δεν βλέπω σημάδια χάρου. Να πάμε πίσω να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Και πήγε λοιπόν. Το βλέπει ο Δαμιανός που είχε την κλινική, του λέει, εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαι, λέει. Τι έκανες, λέει, κρασί έπινα στην Ικαριά και ήρθα τώρα να με δουν οι γιατροί. Ποιοι γιατροί, λέει, αυτοί πεθάνανε. Και από τότε ο Σταμάτης ήταν μεθυσμένος, έζησε άλλα 40 χρόνια και ήταν μεθυσμένος και έλεγε αυτή την ιστορία. Και αυτό έγινε και αφορμή για τη μακροζωία, γιατρέ, που αρχίσανε και παίρνανε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις εφημερίδες, μία τρέλα δηλαδή και τα λοιπά. Τι γίνεται με τη μακροζωία. Ο Σταμάτης που σταμάτησε τον χρόνο. Ο γιατρός όμως να σας πει την ιστορία με τον χωριανό του, που ήθελε να το μάθει πολιτική οικονομία, ο άλλος Καριώτης που ήρθε από την Αμερική, τον Ψαρά που ήταν κάτω από τη Σικαμινιά. Πέστε το, γιατρέ, το ξέρεις. Για ποια ιστορία αναφέρεστε. Του Καραμπάση που του λέγε, Να φτιάξεις ένα πιο μεγάλο βαρκάκι. Ο Νικόλας πήγαινε, ψάρευε 2-3 ώρες, έβγαινε 5-6 κιλά ψάρια, κρατούσε ένα κιλό για το σπίτι του, δεν το ξέρεις, ε. Όχι. Και τα άλλα τα πουλούσε και έπαιρνε αυτά που του χρειαζόταν. Και πήγε λοιπόν ο φίλος του που γέρθα από την Αμερική, του λέει να πάρεις ένα πιο μεγάλο καΐκι, να πάρεις ανθρώπους να δουλεύουν μέσα και εσύ να είσαι εδώ, λέει, και θα μαζεύεις τα λεφτά και μετά λέει τι θα κάνω. Μετά θα κάθεσαι, λέει. Και τώρα τι κάνω, του λέει ο Σταμάτης. Όσον αφορά την ερμηνεία, πράγματι αυτή είναι η πραγματική ιστορία του Σταμάτη που έζησε πολύ μετά από το προσδόκιμο που του δίναν. Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος ελέγχει όλο το σώμα. Και μια ανασορροπημένος εγκέφαλος από την Ικαρία μπορεί πράγματι σε σπάνιες περιπτώσεις να κάνει αναστροφή ο καρκίνος. Δηλαδή η επιστήμη τα έχει παρατηρήσει όλα. Σε σπανιότατες περιπτώσεις να αναστραφεί το φαινόμενο αυτό το καταστροφικό. Ίσως μία από αυτή ήταν και ο Σταμάτης που έζησε τόσα χρόνια βοηθούντος και του κρασιού. Και το μέτρο που μας διδάσκει. Βεβαίως το μέτρο. Το Αιγαίο και η μεσογειακή διατροφή και η διαβίωση υπέροχη στα υπέροχα νησιά μας. Από την αρχαιότητα λέει ο Απολλόδωρος ότι τον Μπράμνιο Ίνο στέλναμε εδώ στα συμπόσια του Πλάτωνα και εδώ τα πίνανε ένα προς πέντε. Εμείς το πίνουμε πόδιο νερό. Άκρατο, όπως λέγεται και το κρασί αυτό που πίνουμε αυτή τη στιγμή, άκρατος. Λοιπόν, ανέρωτο, ναι. Νίκο μου, πού θα πάμε, γιατί πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος. Μη φύγει κανείς, πού θα πάμε και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Θα πάμε σε κάποια κομμάτια που παίζουμε στην Ικαρία, στα πανηγύρια το πρωί. Κάποια αγαπημένα κομμάτια του, που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, τα οποία είναι και άλλα είναι, ξέρω, από την Πάτμο, άλλα από τη Λέρο, είναι εκεί κοντά μας. Και έχουν ως κύριο θέμα την πρωινή αυγή που τους εμπνέει όλους και τους μουσικούς και τους χορευτές. Τι ωραία, μια αγκαλιά τα νησιά μας. Έτσι, έτσι. Αγκαλιασμένα. Πάμε. Άιντε
στο πουλί μου. Ξημερώνεις μαύρη αυγή. Να πάω, να πάω στο πουλί μου. Έιντε, να πάω. Γλυκό κοιμάσαι, αϊδέ και εσύ. Εσύ δε με λυπάσαι, αϊδέ, κι εσύ δε. Ένα γλυκό ξημερώμα, πάμε μες στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημερώμα απ' όλα πιο ωραίο. Άμα χαράζεις στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις στο Αιγαίο. Στα κυμάτα την ώρα που ανατέλει ο ήλιος στην Ανατόλη, πρωί άμα προβαίνει. Άμα χαράζεις στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις στο Αιγαίο. Θα πάρω το βαρακάκι μου κι όλα τα ψάρικα μου και το μελαχρινάκι μου που το έχω στη καρδιά μου. Γραμμή θα πάω να ράξω στον Απολλώνα στην Άξο, τούτο το καλό κεράκι γλυκά μου μελαχρινάκι. Μουσική.
στο γλέντι το μεγάλο. Θα πάμε και στα κεφιά μας, θα σε χορεύω πάλι. Και γραμμή θα πάω να ράξω στον Απολλώνα στην Άξο, τούτο το καλό κεράκι, γλυκά μου μελαχρινάκι. Όταν σε βλέπω και έρχεσαι, και έρχεσαι, δεν ξέρω τι με πιάνει. Έλα το γιαβρί μου, δεν ξέρω τι με πιάνει. Άιντε, ρίξε μου μια γλυκιά μάτια, μια μάτια, τα μέσα μου να γιάνει. Έλα το γιαβρί μου, τα μέσα μου να γιάνει. Άιντε, αγαπάμε να σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω. Έλα το γιαβρί μου, θέλεμε να σε θέλω. Γιατί δεν έρθει ένας καιρός, ένας καιρός, να θες και να μη θέλω. Έλα το γιαβρί μου, να θες και να μη θέλω. Θέλω απόψε να σε κλέψω. Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Και πονεί το παλικάρι. Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στην Αυλή των Χρωμάτων, τρίτο μέρος και τελευταίο, το υπέροχο αφιέρωμα στην Ίσο Ικαρία, Μοσχούλα. Μοσχούλα Ατσιδάφτη, mm-hmm. από το χωριό Γλαρέδο. Γλαρέδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ από εκεί, είναι εδώ και η κυρία Δόμινα, είναι και ο Σταμάτης που είναι στον Πάσο. Εμείς έχουμε δύο εκκλησίες, άρα και δύο πανηγύρια. Ένα μικρό χωριό με δύο πανηγυριά. Έτσι, ναι. Και χειμωνιάτικο και καλοκαιρινό. Μεγάλωσες εκεί, Μοσχούλα, στην Ικαρία. Ναι, εκεί πήγα σχολείο και μεγάλωσα. Οπότε... Τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι εδώ ναι. και προσπαθώ ακόμα να προσαρμοστώ. Μου έχουν γεννηθεί πολλές σκέψεις όλη αυτή την ώρα που μιλάτε. Όταν λέγατε για τα πανηγύρια, έχω μια εικόνα από δύο γερόντια που χορεύανε και είχε κολλήσει το βλέμμα μου σε αυτούς, τους κοίταζα συνέχεια. Πίνανε, χορεύανε συνέχεια. Ήταν κάτι πέρα από τις δυνάμεις τους. Και κάποια στιγμή γυρίζει ο ένας και λέει στον άλλον, χόρευε όσο προλαβαίνεις. Και το άκουσα αυτό και δεν ξέρω, έχει χαραχτεί μέσα. Μου φάνηκε πολύ συγκινητική ατάκα αυτή. Νομίζω όσοι το ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό, ναι. θα μας χαρακτηρίζει. Εγώ θα το υιοθετήσω πάντως. Ναι. Χόρευε όσο προλαβαίνεις. Ναι. Και αυτές οι αναμνήσεις, αυτή η ανεμελιά, αυτό το νησί, αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος. Εσείς τα περιγράφετε όλα αυτά σαν κάτι ιδιαίτερο και μου κάνει εντύπωση γιατί εμένα αυτά ήταν η ζωή μου, εμένα αυτό μου φαίνεται το απλό, το καθημερινό. LED στείνουμε παντού, δεν χρειαζόμαστε μόνο το πανηγύρι και κάποιον Άγιο να γιορτάζει. Στείνουμε και στα σπίτια μας. Μπορεί η νοικοκυρά να φτιάξει μια τυρόπιτα και να πάρει τη γειτόνισσα τηλέφωνο και να της πει έφτιαξα κάτι, έλα. Και να πει άλλη, α, έχω κι εγώ λίγο κρέας και θα φέρω. Και έτσι να μαζευτεί η γειτονιά και να κάνει ένα γλέτι μες στο σπίτι. Αυτοσχέδιο. Αυτοσχέδιο. Από μια τυρόπιτα. Ακριβώς. Ή μπορεί να κάθεσαι στο καφενείο, να περάσει απ' έξω κάποιος, να του πεις ένα μέσα, να κρατάει ένα όργανο μαζί. Κάπου να ήταν και να έχει το όργανο. Και αρχίζει. Και ξεκινάει ένα γλέτι από το πουθενά. Αυτή η απλότητα και η αμεσότητα που εμείς τη χαρακτηρίζουμε γιατί την έχουμε λίγο χαμένη στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Και ευτυχώς στην Ικαρία διατηρείται ακόμα με έναν αγώνα και προσωπικό των κατοίκων. Δεν μπορούσαν κι αλλιώς. Ήταν έτσι γεννημένοι. Έτσι ακριβώς. Και όλη η νεότερη γενιά το συνεχίζει αυτό, το χαίρεται. Χαίρεται να βοηθάει στα πανηγύρια. Η Ικαρία λοιπόν μια κοινότητα δεμένη και δυνατή, που ωστόσο μέσα στους αιώνες ήταν πάντα ανοιχτή και στους άλλους ανθρώπους. Και αυτή την ιστορία θέλω να μας την πει ο φίλος σου, ο Βαγγέλης, ο Ταράσης, το πώς λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με τον Νίκο το Φάκαρο και με έναν τρόπο είδες και εσύ στο νησί κοντά, μέσω του Νίκου. Έτσι ακριβώς. Όπως είπα και πριν, η ιστορία μας ξεκίνησε στη μουσική του στρατού, στη Σάμο συγκεκριμένα. Εκεί ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί και με άλλους καλούς μουσικούς και από την Ικαρία, όπως ο φίλος μας ο Σταμάτης ο Μωραΐτης. Και μέσα από το δέσιμο που αρχίζαμε και παίζαμε είτε σε βραδιές οπλίτης, είτε στη λέσχη εξωματικών, είτε μετά που είδανε από τη διοίκηση εκεί του στρατού ότι έχουμε ένα καλό σύνολο και μας στέλνανε και παίζαμε στα χωριά τα απομακρυσμένα αλλά και στα νησιά όπως τη Θήμαινα και μας στείλανε κάποια στιγμή και στην Ικαρία και παίξαμε. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στην Ικαρία, εγώ προσωπικά δεν είχα ξαναπάει. Ευβιώτησες εσύ. Εγώ από την Εύβοια είχα λίγο το μικρόβιο από το Καβοντορίτικο που έχει κάποια έτσι... Συνάφεια. Ακριβώς με τον Ικαριώτικο, οπότε αυτό μάλλον ήταν το κοινό μας σημείο που μας τράβηξε κοντά. Πηγαίναμε, παίζαμε πάντα με τις στολές μας, έτσι για να πω και ένα έτσι ιστορικό... Και παίξαμε πρώτη φορά στην πλατεία στις Ράχες με τις στολές μας κανονικά. Από κάτω ήταν ο διοικητής της Σάμου και άλλοι διοικητές από άλλα νησιά από το στρατό. Ήταν πολύ επίσημα, δηλαδή ήταν μια υπηρεσία για μας. Ξεκινάει το γλέντι, εννοείται ότι είχαν μαζευτεί όλοι εκεί από το χωριό και από τα γύρω χωριά. Και πάμε να παίξουμε τον Ικαριώτικο και ξαφνικά βλέπω αυτό το πράγμα που γίνεται. Να σηκώνεται όλος ο κόσμος απάνω, να βγάζει όλες αυτές τις αχές πάνω στον Ικαριώτικο και στις κορυφώσεις και τα λοιπά, όπου σε κάποια φάση δεν μπορώ άλλο, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα και του λέω του Νίκου κατεβαίνω. Μου λέει πού πας, θα φας φυλακή. Δεν με νοιάζει, κατεβαίνω και παρατάω την κιθάρα όπως ήμουνα με τη στολή εξόδου κανονικά και μπήκα μέσα στον κόσμο και άρχισα να χορεύω και εγώ να προσπαθώ να μάθω τα βήματα.
Και θέλω να πω πώς μπορεί να σε συνεπάρει όλο αυτό το πράγμα, ακόμα και αν δεν είσαι από την Ικαρία, αλλά έχεις έρισμα, έχεις πράγματα που σε συγκινούν και υπάρχουν πολλά πράγματα να σε συγκινήσουν από την Ικαρία. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, τέλος πάντων, με την Ικαρία. Το πρώτο καλοκαίρι, μόλις απολυθήκαμε, μου λέει ο Νίκος, οπωσδήποτε θα έρθει στην Ικαρία να παίξουμε μαζί, να πάμε να ξεκινήσουμε στα πανηγύρια. Και όντως και με κάποια άλλα παιδιά από τη μουσική του στρατού φτιάξαμε την ορχήστρα και λέμε, δεν γίνεται να είναι ορχήστρα και να μην έχει ένα όνομα. Επειδή είμαι εγώ της επικοινωνίας και της διαφήμισης που ασχολούμαι και τα λοιπά, λέω θα το αναλάβω, και το δουλέψαμε γενικότερα και τελικά καταλήξαμε στο όνομα που ακόμα κρατάει και είναι Μιουζίκαρη. Η σύνδεση δηλαδή της μουσικής και του Ίκαρου και της Ικαρίας, κάπως έτσι γεννήθηκε το όνομα. Και δεν ξέρω τώρα που το σκέφτομαι, από το 2002 που κρατάει μέχρι τώρα που έχουμε 2019, ίσως να είναι και μια ορχήστρα που κρατάει τα πιο πολλά χρόνια, έτσι, από τις ορχήστρες τις ελληνικές, τέλος πάντων, που κρατάει τόσο πολλά χρόνια. Ουσιαστικά είναι ένα project η Μιουζίκαρ για μένα, οι οποίοι με προτεργάτη βέβαια τον Νίκο το Φάκαρο στο βιολί έχουν περάσει πάρα πολύ καλή μουσική, είτε οι Καριώτες είτε μη οι Καριώτες, αλλά ο βασικός πρωταγωνιστής σε όλο αυτό το project είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι που οδηγεί και τους μουσικούς να βγάλουν το ανάλογο συνέστημα. Διάβαζα κάποια στιγμή, γιατί μας ενδιέφερε να κοιτάμε και την παράδοση και τις μελέτες, το μεγαλύτερο μελετητή του Ικαριώτικου, το Θέμελη, ο οποίος έλεγε ότι ο Ικαριώτικος στηρίζεται στον κόσμο, ανήκει στον κόσμο, γιατί αυτός τον διαμορφώνει, αυτός τον φτιάχνει στην πάροδο των χρόνων και διαφοροποιείται με τις κινήσεις του, με το χορό του, με τα συναισθήματά του. Ο Νίκος λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έμαθε να αποτυπώνει όλα αυτά τα συναισθήματα σε νότες, να τα βγάζει προς τα έξω, να υπάρχει όλη αυτή η αμφίδρομη σχέση με τον κόσμο. Και βέβαια όταν παίζεις με τον Νίκο δεν μπορείς παρά να σε συνεπέρνει και σένα όλο αυτό, όχι μόνο εμένα προσωπικά, αλλά πιστεύω και όλα τα παιδιά που πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια και παίζουν μαζί με τον Νίκο, είτε στην Ικαρία είτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, και βγάζουν όλο αυτό το όμορφο συνέστημα, ναι, για να βγάλουν όλη αυτή την ομορφιά του Ικαριώτικου, της Ικαριώτικης παράδοσης, της Ικαριώτικης, ναι, μουσικής. Ναι, να φουγκράζεσαι που λέει και ακριβώς ο ίδιος ο Νίκος. Θέλω λοιπόν να μας συστήσεις τους περίφημους μιουζίκαρους. Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είμαστε εδώ στη δικιά σας την παρέα, στην αυλή των, στην πολύ ωραία αυλή των χρωμάτων. Ευχαριστούμε εσάς προσωπικά που μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ να παρουσιάσουμε τη μουσική παράδοση της Ικαρίας, την πολύ ωραία μουσική παρέα μας στους μουζίκαρους, και βέβαια να ευχαριστήσουμε και όλους τους φίλους και καλεσμένους που είναι απόψε εδώ μαζί μας και είπανε δύο λόγια για τη μεγάλη μας αγάπη για την Ικαρία. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την παρέα μας, τους μουζίκαροι, να ξεκινήσουμε από τα πίσω παιδιά. Στον μπάσο είναι ο Σταμάτης Πετσάκος, όπως είπε και η Μοσχούλα, από το Γλαρέδον Ικαρίας. Ναι, Σταμάτης. Στα κρουστά και στο τραγούδι είναι ο πολύ καλός μου φίλος και πολύ πολύ παλιός συνεργάτης, ο Αποστόλης ο Κυπρέος, από το Κουνιάδο Ικαρίας. Να πάμε στο παιδί που παίζει κιθάρα, ο οποίος και αυτός είναι κουμπάρος μου. Στην κιθάρα και στο... στη ζωή με κουμπαριές, έτσι. Ναι. Στην κιθάρα και στο τραγούδι είναι ο Τάσος ο Αντωνίου. Πολύ καλή μου φίλη και παλιά συνεργάτης, η Σοφία Σαβουκίδου. Να έρθω και στην άλλη κουπέλα της παρέας, επίσης πολύ πολύ καλή μου φίλη και παλιά συνεργάτης, η Μαρία Ικαρακιώς στο τραγούδι. Και στη μέση, πίσω από τη Μαρία, ο μαέστρος μας στο λαούτο και στο τραγούδι, και ο Δημήτρης είναι κουμπάρος μου. Ο Δημήτρης Ρέντας στο λαούτο και στο τραγούδι.
Θα περάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό άκουσμα τώρα, που οι παλιότεροι λατρεύουν να το χορεύουν στα πανηγύρια. Καθότι η Ικαρία είναι πολύ επηρεασμένη από τα παράλια της Μικράς Ασίας και γενικά από Αίγυπτο, έχουν έρθει κάποια βαλσάκια, κάποια ταγκό. Σήμερα θα σας παίξουμε ένα ταγκό και ένα βαλσάκι. Ωραία, θα τα ακούσουμε και αμέσως μετά ο Γιώργος Λικουρόπουλος θα μας πει τι γίνεται στο μεγάλο και ξακουστό πανηγύρι της Λαγκάδας. Πάμε. Ωραία. Φωνάζουνε τρελοί που σ' αγάπησα πολύ. Με φωνάζουνε τρελοί που σ' αγάπησα πολύ. Ας ρωτήσουν την καρδιά μου, μόνο εκείνη θα τους πει γιατί σ' αγαπώ πολύ. Ας ρωτήσουν την καρδιά μου, μόνο εκείνη θα τους πει γιατί σ' αγαπώ πολύ. Δυο καρδιές που αγαπούν δεν τις νοιάζει τι θα πουν. Είναι ωραία η ζωή όταν είμαστε μαζί κι απ' αγάπη με τρελή. Είναι ωραία η ζωή όταν είμαστε μαζί κι απ' αγάπη με τρελή. Ξέρουνε πολύ, με φωνάζουνε τρελή, μα δεν ξέρουνε πολύ. Η δική μας η αγάπη είναι τόσο δυνατή που ποτέ δεν θα σβηστεί. Η δική μας η αγάπη είναι τόσο δυνατή που ποτέ δεν θα σβηστεί. Δυο καρδιές που αγαπούν τι θα πουν. Είναι ωραία η ζωή όταν είμαστε μαζί κι απ' αγάπη με τρελή. Είναι ωραία η ζωή όταν είμαστε μαζί κι απ' αγάπη με τρελή. Μένε ξένες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Σαν θα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Σαν θα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Μένε ξένες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Έιβαλα, έιβαλα, ω, πάμε γυαλό, γυαλό. Έιβαλα, έιβαλα, ω, μόνο εσένα αγαπώ.
πέντε φύλλα του σφεντά μου κι άλλα δυο του μένεξε. Μες στον κόσμο δε ξανά να ωραιότερη από σε. Μες στον κόσμο δε ξανά να ωραιότερη από σε. Πέντε φύλλα του σφεντά μου κι άλλα δυο του μένεξε. Έιβαλα, έιβαλα, ω, πάμε γυαλό, γυαλό. Έιβαλα, έιβαλα, ω, μόνον εσένα αγαπώ. Ένα υπέροχο στιγμιότυπο με τα ευρωπαϊκά ακούσματα που υιοθέτησαν οι Καριώτες και η παλιότερη γενιά. Τους άρεσε πάρα πολύ να τα χορεύουν και τα εντάξανε στα πανηγύρια τους και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και πες μας, Γιώργο Λικουρόπουλε, τι γίνεται στη Λαγκάδα όπου 7.000 κόσμος μαζεύεται να γλεντήσει. Νομίζω είναι η αφορμή να πούμε ότι δεν μιλάμε για ένα κλασικό πανηγύρι, επειδή βλέπει πολλοί κόσμος και από όλη την Ελλάδα την εκπομπή σου. Όπως έχει μάθει κάποιος να λέει ένα πανηγύρι που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, που καμιά φορά πάει προς το kids ή προς το folklore. Εδώ μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Η Λαγκάδα είναι το αποκορύφωμα και ο Νίκος τα τελευταία χρόνια παίζει εκεί, γιατί είναι ένα ημερήσιο πανηγύρι το 15 Αύγουστο. Είναι σε ένα εκπληκτικό τοπίο. Βγαίνεις ορεινά, είναι στην ορεινή Ικαρία, περνάς χωματόδρομους, κατεβαίνεις σε ένα απίστευτο σκηνικό που είναι σε ένα ρουμάνι. Ναι, οι δρόμοι της Ικαρίας είναι ξεχωριστοί. Τις έχουμε διαβεί όλοι. Με πλατάνους. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μιλάμε για ένα κλασικό πανηγύρι. Ούτε αυτό που γίνεται στο Πέραμα που μαζεύεται χιλιάδες κόσμου. Είναι μια κατάσταση τύπου Woodstock. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λίγο σαν μια ροκ κατάσταση. Και εδώ καταργείται και η διαφορά ηλικίας και το ταξικό στοιχείο. Μπορείς να δεις έναν 90χρονο Ικαριώτη, που είναι και μικρός για Ικαριώτης άλλωστε, έτσι. Στην εφηβεία. Να χορεύει με μια 20χρονη με piercing που έχει έρθει με ροκ ρούχα από τα Εξάρχεια και εκεί μάλλον τραγου... Ναι, και χορεύουν βάλς ή ταγκό. Είναι μια λογική που δεν είναι πανηγύρι. Είναι μια γιορτή διονυσιακή. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, όπως και αν δει κανείς τα πανηγύρια του Ιουνίου στην Ικαρία, που είναι για εμάς που είμαστε από την ορεινή πλευρά στους Αγίους Αποστόλους, το παίζει ένα φανταστικό τοπίο, ή το πώς ένα πανηγύρι κλείνει τη σεζόν, που είναι της Αγίας Σοφίας το φθινόπωρο. Ουσιαστικά τι λες, ότι ταυτίζονται με την έκφραση των ανθρώπων. Δεν είναι ούτε θρησκευτικού τύπου πάντα, καθόλου νομίζω, ούτε και το παραδοσιακό, το λίγο έτσι folklore που έχουμε μάθει για όλη την Ελλάδα. Οπότε αυτό τραβάει και πολύ νεαρό κόσμο. Αν μπείτε στο YouTube και δείτε το πανηγύρι της Λαγκάδας, θα νομίζετε ότι βλέπετε μια συναυλία rock. Και επίσης έχω ακούσει και κάτι το οποίο το καταλαβαίνω, επειδή έχει πολύ ομογενή Ικαρία και στην Αμερική και στην Αυστραλία, ότι υπάρχουν ομογενείς που έρχονται για το πανηγύρι της Λαγκάδας. Δηλαδή τριήμερο με παίρνουν, κάνουν 15 ώρες ταξίδι, 4 μέρες το πολύ και γυρίζουν μετά και είναι εκεί. Αυτά είναι πράγματα πρωτοφανή νομίζω. Δεν το βλέπω και τον ναι, γιατρό και είναι που και συνεννή ένα, εδώ. Να πρέπει να το επισημάνουμε κάτι το οποίο συνέχεια εξελίσσεται και αυτό καταγράφεται μέσα στις δεκαετίες. Δεν αναβιώνει κάτι από το παρελθόν. Και δεν είναι κάτι ζωντανό. Δεν έχει ατονίσει ποτέ καθόλου. Έρχονται οι νεότερες γενιές. Και άλλο να πούμε για τη Λαγκάδα, να τονίσουμε ότι είναι ένα μοναδικό τοπίο και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται αυτό το πανηγύρι. Αυτή ήταν η κυβωτός που σώθηκαν οι Καριώτες. Ένας οικισμός που δεν φαίνεται από τη θάλασσα, που οι πειρατές και ναι, όλοι. Κρυπτόμενοι. Κρυπτόμενοι. Λοιπόν, η ώρα περνάει. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Ευχαριστούμε τους παραδοσιακούς δρόμους που δώσανε χρώμα στην Αυλή των Χρωμάτων, τον Νίκο Φάκαρο και την υπέροχη ορχήστρα του και όλους τους καλεσμένους. Θέλω δύο κουβέντες από τον καθένα για να κλείσουμε. Θέλω να επισημάνω, κύριε Στεφανάνδη, ότι έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Σαμ πριν από 400 χρόνια που τα έγραψε όλα. Είπε για την Ικαρία ότι είναι ένα από τα φτωχότερα νησιά του Αιγαίου μας και όμως είναι ένα από τα ευτυχέστερα. Έχει έτσι χαρακτήρισε. Ευδομονέστερους κατοίκους. Πράγματι είναι εκπληκτικό ότι πριν από 400 χρόνια ένας μη γιατρός, ένας ιερωμένος επίσκοπος κατέγραψε ό,τι βλέπουμε σήμερα. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε η επιστήμη της επιδημιολογίας, τρόποι για να μελετήσουμε τη μακροζωία. Περιέγραψε όλους τους παράγοντες που έχουν σχέση
με τη μακροβιότητα. Το περιβάλλον, τη διατροφή, την ψυχολογία, την έλλειψη κατάθλιψης, το βάδισμα, την άσκηση την υποχρεωτική για να πάει στα χτήματά του φτωχός κάτοικος της Ικαρίας. Είναι μια άσκηση να προπατάει 10 χιλιόμετρα. Πριν από 400 χρόνια είπε ότι ξαναβρίσκομαι σήμερα και τα τεκμηριώνομαι επιστημονικά. Και το συνέχισε, με συγχωρείς, ο Χατζηδάκης ο γλωσσολόγος σε μια μελέτη του το 1892 που πέρασε από την Ικαριά και είπε ότι ό,τι υπάρχει από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό είναι ζωντανό στην Ικαριά. Όταν ήφυγε λοιπόν ο μεγάλος ο Φράγκος, φύγανε οι Γενομέζοι, οι πλούσιοι υφίασαν μαζί του. Οι αχαμνοί πήρασαν τα βουνά, πήγανε στη Λαγκάδα που λέει ο κύριος Στεφανάδης. Και είμαστε απόγονοι των αχαμνών. Ναι. Αλλά κάτι συνεχίζουμε. Σπουδαία μαθήματα ζωής. Γιάννη, με την κόρη σου, με τη Μαρία, στην Ικαρία κάθε χρόνο. Ναι. Συνεχίζεις και εσύ μια παράδοση. Δεν φεύγει το κορίτσι από εκεί. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί κάποιο λόγο στην Ικαρία σταματάει ο χρόνος. Και το λέω γελάτε, αλλά πραγματικά δεν θα μπορούσα εγώ να τα φαντάσω τη ζωή μου χωρίς την Ικαρία. Και ευτυχώς αυτό το πήρε και η μικρή μου, η οποία είμαι υποχρεωμένος πλέον, δηλαδή με τη γιαγιά και τον παππού, κάθε καλοκαίρι, 1,5 μήνα, αν δεν πάει στην Ικαρία, νομίζω ότι θα έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από μικρή εκεί πέρα. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι τελικά ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να πατήσω το πόδι μου σε αυτό το νησί. Είναι ευλογημένο. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι όλοι, τι να σου πω, με αλφα κεφαλαίο, γιατί ζούμε τις παλιές εποχές, οι πόρτες ανοιχτές. Είναι πολύ σημαντικό στα χρόνια μας να βλέπεις φιλόξενους ανθρώπους και καλούς συνάμα. Βασίλη Μαματά, δίνουμε ραντεβού στο Πέραμα, όσοι δεν μπορούν να έρθουν στην Ικαρία. Έτσι. Που πολύ θα το θέλαμε όλοι. Υπάρχει όμως ένα νέο λοιπόν, ραντεβού στο Πέραμα. Έτσι ακριβώς. Όπως σας είπα και πιο πριν, για 18 συνεχόμενα χρόνια, το πρώτο Σάββατο του Ιούνιου, έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη του Περάματος και για το Σύλλογο, να μεταφέρουμε αυτό το καριώτικο πανηγύρι όσο μπορούμε, εκτός του φυσικού του περιβάλλον, με όσο το δυνατόν αναλύωτο τρόπο. Εφέτος λοιπόν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, λόγω εκλογών. Δεν μπορούμε να το κάνουμε 2 του Ιούνιου που ήτανε. Θα το πάμε 15 μέρες μετά, δηλαδή 15 Ιούνιου. Δεν καλάμε στα πανηγύρια, με την ευκαιρία όμως. Είσαστε ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή πρόσκληση, δεν γίνεται με κάλεσμα στο πανηγύρι. Εκεί θα είμαστε εμείς ο σύλλογός μας και σας περιμένουμε όλους να κάνουμε μια προθέρμανση, ναι, πριν πάμε στους Άγιους Τόπους του νησιού. Ναι. Που έτσι τους λέμε εμείς. Ανδρέα Φαλιρέα, ευχόμαστε να συνεχίζεις να χορεύεις στον Ικαριώτικο και σμήνεις Ικαριώτης. Το εύχομαι και εγώ να έχουμε υγεία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι σε όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει στην Ικαρία, ναι, να έρθει χωρίς να προγραμματίσει τίποτα, ούτε να προγραμματίσει πού να πάει, τι θα κάνει, ποιον θα δει, τι θα επισκεφτεί, τίποτα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι αυτή η απλή κίνηση, μόλις βγει από το καράβι, να κάνει αυτό το πράγμα και όλα θα έρθουν μόνα τους. Να βγάλει το ρολόι του. Γιατί όπως είπε και ο Γιάννης, εκεί ο χρόνος δεν υπάρχει. Πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσάς. Και τον Νίκο μας καλείς. Βαγγέλη Ταράση. Εγώ έτσι δημόσια θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Νίκο το Φάκαρο που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσω την Ικαρία και να πάρω όλες αυτές τις εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια ζώντας στην Ικαρία, όχι μόνο τα καλοκαίρια αλλά και Πάσχα και Χριστούγεννα, να γνωρίσω και άλλα έθιμα που είναι παραγματικά, όπως τα κάλαντα για παράδειγμα, που είναι κάτι καταπληκτικό να το ζήσει κανείς στην Ικαρία. Και με την ευκαιρία επίσης θα ήθελα να πω ότι γενικότερα και στα νέα παιδιά να αγαπήσουν την ιδιαίτερη τους πατρίδα από όπου είναι ο καθένας, να αγαπήσουν τα ήθη και έθιμα του χωριού τους, της πόλης τους και να προσπαθήσουν να τα διαδώσουν, είτε είναι αυτό η μουσική, είτε ο χορός, είτε είναι οι συνταγές, είτε είναι οτιδήποτε, γιατί πραγματικά τελικά αυτό είναι που σε γεμίζει και αυτή είναι η εξέλιξη, να παίρνουμε την παράδοση και να τη φέρνουμε στη σύγχρονη εποχή
για να ζούμε και όλοι μας και καλύτερα. Ωραία. Κυρία Τσαντήρη είπε για τα κάλαντα, γιατί πήγε και στα άλλα έθιμα. Και τα κάλαντα της Ικαρίας για το κρασί λένε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην παρέα σας. Και εύχομαι ο δρόμος σας να σας οδηγήσει κάποια στιγμή στο ξεχωριστό νησί μας. Ξανά, γιατί έχω έρθει. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να έχετε υγεία και χαρά. Όλους σας γενικά. Και να δίνετε ωραίο κρασί σε όλο τον κόσμο, γλυκόπιωτο. Μοσχούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να δει τα ήθη της παραδόσης μας και να επισκεφτεί και τα ιαματικά μας λουτρά που είναι υπέροχα και προσελκύουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ραδιούχα. Ραδιούχα. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στην Αυλή των Χρωμάτων και θα κλείσουμε φυσικά με έναν Ικαριώτικο, να τον αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Ικαριώτες και σε όλους τους φίλους της Ικαρίας που μας τιμάνε κάθε φορά και έρχονται στο νησί μας και ραντεβού στην Ικαρία μας, στην όμορφη Ικαρία μας και στα ξακουστά μας πανηγύρια. Ευτυχώς το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Καλή ανταμόση. Καλή ανταμόση.